Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα έπρεπε να την είχαμε κάνει νωρίτερα την εκπομπή. Του είχαμε ζητήσει να μας κάνει ποδαρικό. Δεν μπόρεσε. Είναι στο στούντιο του Μιλτέρ όμως ο Κωνσταντίνος Φράγκος και οι διαξηφισμοί του. Κύριε Φράγκο, Κώστα, καλώς ήρθες στο Μιλτέρ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Αυτό να αρχίσουμε. Να αρχίσουμε καλή χρονιά. Και θέλω όμως μια παρατήρηση να σου πω. Ναι. Πάλι με έχεις χωρίς μαγική. Χωρίς μαγική. Κοίταξε, προχτές έβλεπα έναν συνομιλικό μου στο Λιάγκα. Και δεν το γνώριζες. Τον κύριο Πλεύρη, τον πατέρα. Α, τον πατέρα. Τον οποίο τον είχαν μαγειγάρι και φαινόταν 10 χρόνια μικρότερος από μένα. Μάλιστα. Με αδικείς. Θα το παλέψουμε. Να το παλέψουμε. Ο κόσμος μας βοηθάει όπως μπορεί, αλλά έχουμε να πάρουμε μικρόφωνο, καλά. Έχουμε διάφορα πράγματα. Θα πάω στον Αυτιά, πρόσεξα, θα φύγω. Αν τον προλάβεις, γιατί ακούω ότι θα πάει στην Ευρωβουλή. Να πάει κι αυτός, γιατί δεν πάει. Ο Άγιος Βασίλης ήρθε από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα και φέρνει F-35. Πώς τη βλέπεις αυτή την αιμονή και θα μου επιτρέψεις να πω, το λέω αιμονή. Εγώ να σου πω για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, θεωρούσα όλα αυτά που άκουγα ότι το αεροπλάνο θα είναι ελεγχόμενο από την Αμερική κτλ. Λίγο συνωμοσιολογία. Μέχρι που άνθρωποι πολύ σοβαροί και αξιοσέβαστοι στην πολεμική αεροπορία βγήκαν εδώ στο στούντιο του Μιλτέρ, επώνυμα, και είπαν ότι ναι, υπάρχει βάση, ότι αυτό το αεροπλάνο είναι εξαιρετικό για μια ανατολική αποστολή. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αν μας προκύψει κάτι. Θα το συντηρεί η ΑΒ. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έχεις δίκιο. Ανοίγει πανεπιστήμιο η ΑΒ, όμως θα το συζητήσουμε αργότερα αυτό. Ναι. Ναι. Πώς αυτή την ιστορία μετά τη 35, πώς την βλέπεις. Με ενοχλεί αυτό το θέατρο που παίζεται. Ότι εμείς φτάσαμε να παρακαλούμε την Αμερική να μας δώσει, η οποία Αμερική πουλάει. Ναι. Το ότι θα μας έδινε F-35 δεν υπήρχε θέμα. Όπως θα έδινε στον Ερντογάν τα F-16. Γιατί είναι. Αυτά εμπορεύεται. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πανηγυρίζουμε εμείς. Το θεωρώ κωμωδία. Έτσι. Δηλαδή, παρακαλούμε να μας πουλήσουν, να αγοράσουμε. Και αυτό δηλαδή, εμείς είχαμε βάλει βέβαια τον κύριο Μενέντες, ο οποίος τώρα έχει περιπέτειες. Ναι. Περιπέτειες. Ή τον κύριο Ζεμενίδη, τον ομογενή. Στείλανε επιστολές. Αυτά είναι. Θεατρινίστηκα, δεν μ' αρέσανε. Έτσι. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κρίνω εγώ γιατί θα ξεπεράσω τα όρια αν αυτό το έφτανε. Αλλά κρίνω πάντοτε ότι πρέπει να βλέπουμε. Αν πούμε ότι υπογράψουμε σύμβαση φέτος, θα τα πάρουμε πότε αυτά τα έφτανε. Σε 5 χρόνια. Αν υπογράψουμε σύμβαση φέτος, θα πρέπει από φέτος να πληρώνουμε 350 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι, ναι. Και επειδή ανέφερες πολύ σωστά το θέμα της συντήρησης, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Η Ελλάδα έκανε μια επιλογή. Πήρε τα Ραφάλ. Ένα πολύ καλό αεροπλάνο και λέω καλό αεροπλάνο όχι επειδή κάνει ωραίες τούμπες στον αέρα, επειδή μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπάρχον προστάσιο που έχουμε και είναι πολύ καλό αυτό το προστάσιο. Και είναι ένα αεροσκάφος 4,5 γενιάς, δεν είναι 5η γενιάς. Θα πάρει από ό,τι φαίνεται και ένα αεροσκάφος 5η γενιάς. Μπορεί μια χώρα όπως η Ελλάδα, με την κατάσταση που επικρατεί στην ΕΑΒ και γενικά στην αμυντική βιομηχανία, να ελπίζει ότι θα συντηρήσει όπως πρέπει αυτά τα αεροσκάφη. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη για αυτό το πράγμα. Mm. Θα έπρεπε να τα ζητήσουν αυτά τα πράγματα οι επαγίοντες. Και κύριος Υπτέραρχη. Αλλά εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει εμένα είναι όχι τι θα γίνει σε 5 χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει να υπάρξει μία αξιοποίηση του παράγοντος υλικού. Να. Του παράγοντος υλικού. Έτσι. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 1-2 χρόνια με τις κόγκσες και τα κόλπα που κάνει ο Ερντογάν. Αυτά δεν τα ξέρω. Μια και ανέφερε τον Ερντογάν, η αίσθηση που έχει αποκομίσει μετά από τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Μητσοτάκη στην Αθήνα, ποια είναι? Επειδή εσύ έχεις το μεγάλο προνόμιο να έχεις στέψει δίπλα στον Γιάννη Χαραλαμπόπουλο σε μια εποχή που τα ελληνοτουρκικά η Ελλάδα τα αντιμετώπιζε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ποια είναι η αίσθηση που έχεις μετά από τη συνάντηση των Αθηνών και τη διακήρυξη των Αθηνών? Μας πάνε σε μια λύση εντός πολλών εισαγωγικών, όπου κάτι θα δώσουμε? Υπάρχει μια εκδοχή και γι' αυτό. Αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν μια τρίπλα του Ερντογάν, ο οποίος είναι μεγάλος παίκτης, η οποία μπορεί να είναι πρόσκαιρη. Και είναι κάτι, θα αναφερθώ σε ένα γεγονός πιο κάτω, το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε και συγκεκριμένα, ότι το διάβασα στην κυβερνητική εφημερίδα, ότι δώσανε στην Αλβανία 10 συστήματα drones, τα Bayraktar, τα οποία είναι εξακριβωμένα ότι είναι υψηλής ποιότητας, για να προστατεύσει τα βόρεια σύνορά της. Εδώ αγοράζει, δεν ξέρω αν έχει γίνει η αγορά ή θα
αγοράσουν σύντομα, η Σερβία. Ναι. Μπαϊρακτάρ. Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε τώρα, είμαστε στο στάδιο των ερευνών ακόμη. Υπάρχει και ένα, λένε τώρα, ότι αυτό της αεροπορίας ο Πίγασος, ο οποίος εξυγχρονίζεται, και αυτό πάει λαού, λαού, λαού. Έχω πιστεί ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και κυρίως το Υπουργείο Άμυνας είναι το slow motion. Δεν είναι των ταχαίων αποφάσεων. Το είδαμε και τις υπουργείες του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Τώρα, δώσανε λοιπόν εκεί τα Μπαϊρακτάρ στην Αλβανία και αν τα δώσαν, τι κίνηση είναι αυτή. Μας τα βάλουν από πάνω. Δεν διαψεύστηκε αυτό το πράγμα. Ναι. Επειδή είχαμε μία, δεν έγινε επίσημη ανακοίνωση, αλλά έγινε μία επίσημη διαρροή, όπως συνηθίζεται να λέμε, ότι ο κύριος Δένδιας είδε τη λίστα με τους εξοπλισμούς και είπε, όπα, να τα ξαναδούμε από την αρχή και να δούμε την προτεραιοποίηση. Αυτό δεν εκπέμπει μία προχειρότητα, επιπολαιότητα, όχι για τον κύριο Δένδια, για αυτούς που φτιάξαν τη λίστα. Ναι, γιατί υπάρχει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια. Αυτοί που φτιάξαν τη λίστα, λοιπόν, έτσι, θεωρούνται τώρα ότι κάνανε σφαλμένη κίνηση, σφαλμένες εκτιμήσεις. Και εκείνο που με στενοχώρησε κάπως και προβληματίστηκα, είναι η κατάργηση του προγράμματος των κορβετών. Ναι. Αυτή τη στιγμή, πάλι θα αναφερθώ στην Τουρκία, παράγει κορβέτες, δικατσπλία, και πουλάει μάλιστα. Προχθές διάβασα ότι πήρε η Μαλαισία. Δύο κορβέτες. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ να ανέλθω εγώ στα πιάνε τα υψηλά επίπεδα. Δεν μπορώ, δεν έχω. Ναι, αλλά ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να είσαι τώρα ναύαρχος για να καταλάβεις ότι αν κάτι χρειάζεται ενίσχυση είναι ο στόλος. Αυτή την κουβέντα την κάνουμε από την εποχή που ήταν αρχηγός ο Αντώνης Αντωνιάδης, ναι, με υπουργό τον Γιάννα Παπαντονίου. Ναι. Έναν από τους αγαπημένους υπουργούς του εξοπλισμού. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, από τότε έχει αρχίσει η συζήτηση ότι πρέπει ο στόλος να εξυγχρονιστεί, να αναβαθμιστεί, να ενδυναμωθεί. Ναι. Έχουμε φτάσει στο 2023. Και βλέπουμε ότι εντάξει, αγοράσαμε την Μπελαρά με ό,τι οπλικά συστήματα εν πάση περιπτώσει παραγγείλαμε. Και σημείωσε. Mm-hmm. Πρέπει να προβληματίζονται όλοι ποιοι θα υπηρετήσουν τα. Ακριβώς. Αυτό το είναι προσωπικό, το νούμερο ένα θέμα. Το οποίο προσωπικό του ναυτικού διαρρέει. Έχουμε πολλές παρετήσεις. Διότι τα πλοία χωρίς προσωπικό, το οποίο να είναι άκρως εκπαιδευμένο πάνω στα συστήματα. Ναι. Και δεν είναι μόνο στο ναυτικό, αλλά εκεί φαίνεται το πρόβλημα. Ναι. Μετά, ένα άλλο, σαν να είπες το ναυτικό. Εγώ από τότε που αποστατεύτηκα, ακούω ότι θα εξυγχρονίσουν τις φρεγάτες ΜΕΚΟ. Τις ΜΕΚΟ. 10-20 χρόνια. Και τώρα ακόμη είναι νέοι, θα το συζητάμε. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι slow motion. Αυτές οι αποφάσεις πρέπει να πρέπει γρήγορα. Είπες μια πολύ μεγάλη κουβέντα ότι θα έπρεπε πρώτα απ' όλα, και αυτό δεν αφορά μόνο την τωρινή κυβέρνηση και τις προηγούμενες. Να δούμε το υπάρχον υλικό που έχουμε, να δουλέψει. Έχουμε τα C27. Δεν πετάνε. Γιατί, ξέρω ότι υπήρχε μια μελέτη το 2018, αν θυμάμαι, 17, που έλεγε ότι με 500 κάτι εκατομμύρια πέταγε όλη η αεροπορία, αυτά που είχαμε. Εμείς αντί να δούμε αυτό, ότι παιδιά ας πετάξουν τα αεροπλάνα που έχουμε και μετά με την ισχύα μας θα δούμε τι πρέπει να αγοράσουμε, τι δεν πρέπει να αγοράσουμε. Γιατί είναι η εξοπλιστική διπλωματία που αυτό μας πιέζει. Αυτό συμβαίνει και στο στρατό και θα το πω πιο κάτω. Ναι. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα, ότι το ναυτικό στερείται εδώ και 10-12 χρόνια ενός βασικού του στοιχείου των αεροπλάνων ναυτικής συνεργασίας. Ναυτικής συνεργασίας. Είναι στην ΕΑΒ από η σύμβαση του 2015 είναι υπέγραψη ο Καμένος. Αλλά ο Τραχανάς είχε απλωθεί πριν. Πριν, ναι. Ναι. Από το 9 έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε λοιπόν 2015 και λέει πρώτο που θα πετάξει είναι το 18. Τώρα είμαστε 24 και δεν έχει πετάξει κανένα αεροπλάνο. Ναι. Και αυτά τώρα τα αεροπλάνα της, τα αντίστοιχα της Τουρκίας, πάνε πάνω κάτω στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και καλά κάνουν. Ναι. Αυτή η έλλειψη δεν την άκουσα από πουθενά να πει. Ούτε τον υπουργό τώρα. Αυτά, γιατί αυτά τι πρέπει να γίνει. Δεν θα πω στο ιστορικό τα λάθη που γίνανε. Αλλά για αυτό το project δώσαν 500 εκατομμύρια δολάρια. 500 εκατομμύρια δολάρια, πού είναι. Πήγανε τα λεφτά, δεν δώθηκαν τα λεφτά. Αυτό δεν το ξέρω. Άρα λοιπόν στο ναυτικό δεν λείπει μόνο υλικό πλοίων, αλλά λείπει και το αεροπορικό στοιχείο.
Ναι. Έτσι. Και δεν ξέρω τι έχει γίνει, νομίζω ότι θα λέγεται για τις τορπίλες των υποβρυχίων. Δεν ξέρω αν έχουμε τελειώσει με τις τορπίλες των υποβρυχίων, γιατί έχουμε super wow υποβρύχια, αλλά δεν είχαμε τις αντίστοιχες τορπίλες. Πιστεύεις ότι οι εξοπλισμοί ακολουθούν το κλίμα των ελληνοτουρκικών? Και σε ρωτάω γιατί την επόμενη μέρα της συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν, είδα στις τηλεοράσεις κάτι απόψεις, κάτι αναλύσεις ότι μήπως τώρα να παγώσουμε κανένα εξοπλιστικό πρόγραμμα, λες και τρέχει κανένα σοβαρό εξοπλιστικό πρόγραμμα τώρα. Να εξοικονομήσουμε λεφτά, να τα δώσουμε στους συνταξιούχους. Το γνωστό αφήγημα. Ναι. Πιστεύεις ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση? Δεν ξέρω. Είναι μία εκδοχή κι αυτή. Αλλά είναι εντελώς, κατά τη γνώμη μου, απατηλή η άποψη ότι τελειώσαμε με τους Τούρκους. Εγώ δεν είμαι καθόλου πολεμοχάρης. Ναι, υπέρ, το ξέρω. Ναι. Της ειρήνης, υπέρ της συμβιώσεως. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε και το Θουκυδίδη, ο οποίος λέει ότι ξέρεις, πρέπει να είμαστε ίσο. Η θεωρία του Θουκυδίδη περί ισοδυνάμου ισχύως με ένα γειτονικό κράτος έχει λιγάκι τώρα αλλάξει. Διότι επεκράτησε το δόγμα της αντιμετώπισης του γείτονα με λιγότερο. Είναι αυτό που λέμε η αποτροπή. Ναι. Η αποτροπή σημαίνει έχεις 10 εσύ, εγώ με 4 σε κάνω να μην μου κάνεις τίποτα. Ναι. Αυτή την αποτροπή την είχε εκφράσει ο Γιώργος Βλάχος της Καθημερινής. Mm-hmm. Το διάβασα και με εξέπληξε. Ότι είχε πει ότι εμείς λέει θα πούμε στον εχθρό ότι θα είμαστε τόσο ισχυροί και θα του λέμε έλα να μας σκοτώσεις, αλλά θα φύγεις με λιγότερο ένα χέρι και λιγότερο πόδι και ένα μάτι. Αυτή είναι η αποτροπή. Το εκπέμπουμε αυτό το μήνυμα, Λέων? Δεν ξέρω. Γιατί εσύ είσαι παλιότερος από μένα, στη δεκαετία του 80 ήσουν ενεργός στον χώρο της άμυνας, εγώ από το 91-92 που άρχισα να το παρακολουθώ. Νομίζω ότι από το 96 και μετά όλο και κάνουμε βηματάκια προς τα πίσω, ναι. Για να είναι που άλματα προς ναι, τα πίσω. Ναι, 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 δειλά βήματα. Κύπρος δεν υπάρχει πουθενά πια, δεν τη συζητάμε καν. Όχι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι η χρονιά άρχισε ωραία, διότι αποκτήσαμε ακόμη στους 62 που είναι οι υφυπουργοί και οι υπουργοί και έναν άλλο υφυπουργό, τον κύριο... τον υφυπουργό, ο οποίος είναι προεδρίας της κυβερνήσεως τώρα, τον Μαρινάκη. Τον Παύλο Μαρινάκη, που ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι, εγώ θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργικό Συμβούλιο έχει περισσότερα μέλη από ό,τι έχει της Κίνας. Εντάξει. Έχεις μετρήσει της Κίνας ή έχουν όντως λιγότερο? Ναι. Αμάλιστα. Λοιπόν. Αυτό, Κώστα, έχεις καταλάβει τόσα χρόνια που παρακολουθείς την πολιτική επικαιρότητα, γιατί είναι τόσο δύσκολο να αλλάξει? Είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν οι φιλοδοξίες, υπάρχουν οι ισορροπίες οι κομματικές. Και υπάρχει και ο μαυρογιαλούρος. Ναι, πρέπει όλοι να κάνουν περάσουν, να πάρουν. Και όταν σου λέει ο άλλος, καλά τι φοράει ένας υφυπουργός παραπάνω. Θέλω να πω ότι ένας υφυπουργός, να γίνεις υφυπουργός, σημαίνει ένα επιτελείο, γραφεία, εκείνο, μεσεντές από κάτω, υπουργοί, αυτά. Είναι και αυτό κόστος. Κάποιοι υπουργοί έχουν κάνει ανακαίνιση στα γραφεία. Ναι, 400.000 το κόστος σαν το ανακαίνιση. Ναι. Το έχω ζήσει αυτό όταν ήμουν εν ενεργεία. Mm-hmm. Πήγα σε έναν υφυπουργό εκεί, ο οποίος μπήκε μέσα στο γύρο. Είδε την επίπλωση, ολοτάτη επίπλωση. Και λέει, φύγε να μου φέρετε ένα από το μεγαλύτερο οικοδέλτιο να ονομάσω επίπλωτο της Αθήνας και πλήρωσαν τόσα λεφτά για να αλλάξει ο υπουργός. Γιατί έτσι του γούσταρε. Και πήραν και αύξηση τώρα οι εξοκοινοβουλευτικοί υπουργοί, 46%. Ναι, εντάξει. Ξέρεις, υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που δείχνουν ότι δεν υπάρχει μάλλον συνέστηση ότι συμβαίνει. Όχι. Παρακάτω στον κόσμο. Όχι, έξω. Όχι. Επειδή δεν υπάρχουν αντιδράσεις, δεν υπάρχουν διαδηλώσεις. Δεν... Εγώ έχω διαπιστώσει και κάτι άλλο. Ναι. Ότι κάθε κυβέρνηση κοιτάζει να προστατεύσει τα μέλη της, το καθεστώς των μελών της. Χωρίς να ενδιαφέρεται αν αυτό το πράγμα επηρεάζει γενικώς την οικονομία. Γιατί η οικονομία από εκεί πάνω φαίνεται. Από το νοικοκυριό στην κυβέρνηση. Να σε ρωτήσω κάτι. Μετά από τρία μνημόνια έχουμε την αίσθηση
ότι όχι μόνο δεν διορθώθηκε κάτι, ότι σε επίπεδο νοοτροπίας, πολιτικής και στην κοινωνία, εγώ θα έλεγα, είμαστε χειρότερα από το 8. Ναι. Και χτες διάβασα στην Καθημερινή ή προχτές ότι ξεκινήσαμε με το ίδιο πρόβλημα τις προσέψεις με την Πορτογαλία. Ναι. Πορτογαλία είναι στη χειρότερη κατάσταση. Αλλά η πτώση της Πορτογαλίας δεν οφείλεται στις αρπαχτές. Εδώ ήταν οι ρεμούλες που γινόντουσαν. Ήταν σε άλλα αίτια. Οι Πορτογάλοι μαζευτήκαν οι αρχηγοί και είπανε τον κομμάτι μας κλπ. Θα ξεκινήσουμε τώρα από εμάς. Τι μισθό παίρνεις κύριε Πρωθυπουργέ, 10, θα παίρνεις 5. Και λοιπά, κόψανε ένα, το ένα και το άλλο. Αυτή τη στιγμή η Πορτογαλία έχει ανανύψει και έχει τους μισθούς που δίνουν στους υπαλλήλους και λοιπά στο προσωπικό, είναι 23% πάνω από τους Έλληνες. Έτσι. Ναι. Εμείς τι κόψαμε, δηλαδή τι οικονομίες κάναμε, γιατί οι οικονομίες αρχίζουν από πάνω. Αρχίζουν από πάνω. Έτσι. Θυμάσαι άλλη εποχή που το πολιτικό σκηνικό να έχει τα σημερινά χαρακτηριστικά, δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στις εκλογές, αλλά δεν το νιώθεις έξω αυτό. Δηλαδή εξακολουθούν και βρίζουν πολύ την κυβέρνηση, άσχετα να έχουν ψηφίσει. Έτσι. Και μια ανύπαρκτη αντιπολίτευση. Και αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν αναφέρομαι μόνο στα αξιωματική. Ναι. Έχει ξαναυπάρξει δηλαδή. Όχι. 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 Και αυτή τη στιγμή η αλαζονία της εξουσίας έχει μεγαλώσει. Ναι. Δεν βλέπει τίποτα από εκεί. Και βλέπω ότι και η καινούργια αρχηγή, έτσι, δεν κάνει μικροπολιτική και δεν βρήκα κάποιον να αναφέρει ότι εμείς, άμα αναλάβουμε, θα διορθώσουμε 10 θεσμούς. Τους κάνουμε έτσι. Ένα θεσμός. Ένα θεσμός είναι, παραδείγματος χάρη, ότι να υπάρχει η Υπουργή να μην είναι κοινοβουλευτική. Ναι. Που είναι σε όλα τα κράτη. Mm-hmm. Ώστε να μην κάνουν παζάρι με το Υπουργείο τους με τους ψηφοφόρους. Το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Το άρθρο 86 δεν το καταργεί κανείς. Το 86 είναι το όνειδος της Ελλάδος. Ο Μακαρίτης, ο Μητσοτάκης Πατήρ, είχε πει το άρθρο 86 δεν υπάρχει πουθενά ούτε στο Σύνταγμα της Ζουαζιλάνδης. Ναι. Ο κύριος Πρωθυπουργός τώρα, όταν ήταν νεαρός βουλευτής, είχε κάνει 2-3-4 μαζί και λέει να το καταργήσουμε τώρα. Μετά, όταν έγινε, ήρθε η αναθεώρηση του Συντάγματος, τίποτα. Πρέπει αυτά τα πράγματα είναι βασικά. Έτσι. Γιατί παίζουμε τώρα, εκτός από τον Άκη που έπεσε θύμα της προλεοτητός του που δεν προφυλασσόταν και πέσανε κάτι αλανιάρες επιταγές και τον πιάσανε, ποιος τιμωρήθηκε. Ποιος τιμωρήθηκε. Ποιος τιμωρήθηκε από τις αρπαχτές, τις φοβερές αρπαχτές που γινόντουσαν επί κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή. 500 εκατομμύρια δολάρια. Κανείς. Τίποτα. Γιατί για να φτάσουμε στη χρεοκοπία, κάποιοι φταίνε. Ναι, η ατιμωρησία είναι ένα μεγάλο θέμα. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα θέμα που έχει να κάνει με ανθρώπους. Βλέπουμε τι γίνεται, ας πούμε, με τα Τέμπη. Είναι προφανές ότι πάνε να το. Με τα Τέμπη. Να το κουκουλώσουν. Γιατί. Και τι άλλο να με ένα κουκουφάρο, τη Λιβύη, είπα να την κουκουλώσω. Τη Λιβύη, έχεις απόλυτο δίκιο. Πέντε άνθρωποι άδικα, χαμένοι. Υπάρχει ένας κίνδυνος, έτσι όπως τα λέμε. Και το νιώθω και εγώ προσωπικά, αλλά και γύρω στο περίγυρό μου. Να χαθεί κάθε ελπίδα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό το χειρότερο. Το αυτό νιώθω. Το χειρότερο. Το χειρότερο. Το χειρότερο. Δεν θα έρθουν στην αρχαία Ελλάδα, οι οποίοι ήταν ύβρις και οι νέμεσης. Υπήρχε νέμεσης. Δεν υπάρχουν. Η νέμεση καταργήθηκε από τη Βουλή με το άρθρο 86. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι μακρές ιστορίες. Εγώ θα σου πω ότι να πιάσω μερικά θέματα. Mm-hmm. Θα θέλω να αναφερθώ. Γιατί δεν χωράνε όλα στους διαξυγισμούς, οπότε. Λοιπόν, θα μιλήσω για τα Stinger. Δώσαμε 75 Stinger από τα αποθέματά μας. Το Stinger είναι πολύ καλό όπλο. Έδωσε Ολλανδία, έδωσε το Λουξεμβούργο, όχι το Λουξεμβούργο, Ιταλία νομίζω. Και ξέρεις τώρα, το διάβασα σε ένα ξένο περιοδικό, ότι αυτοί ό,τι δώσανε πήγαν αμέσως στη Ρεϊθιόν και κάνουν παραγγελίες. Εμείς. Να πληρώσουν. Εμείς. Είναι πολλά τα λεφτά αυτά για να δώσουν να αναπληρώσουμε τα Στίγκερ. Επίσης, δοθήκανε μεγάλες ποσότητες, δεν ορκίζομαι γι' αυτό, περιορίζομαι στις φήμες. Των πυρομαχικών 155, το οποίο είναι βασικό για μας για το πυρομαχικό. Ναι. Ναι. Και λέει θα τα φτιάξει τα ΕΑΣ. Τα ΕΑΣ τώρα.
με τα οποία κανένας δεν ασχολείται στην κατεύθυνση να βοηθηθούν και να αναστηθούν. Θέλω να έρθω, επίσης να πω κάτι άλλο, στο οποίο βλέπω ότι η κυβερνική μερμία εστιάζεται για τα καθημάς. Δηλαδή, βγήκε μία προκαταβολή προς τάντζα για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Mm. Να πάρουν λεφτά τώρα σύντομα, γιατί να αντιμετωπίσουν τα εξοδά τους. Βλέπω λοιπόν Νέα Δημοκρατία 2.555.903 εκατομμύρια. ΣΥΡΙΖΑ 1.821. Γλίτωσε και ο Κασελάκης, γιατί είπανε παιδιά να σας δώσουμε 250.000 να μην μας βγάλουν από το νίκη. Και όχι, κοιτάξτε, δώσαν τη Χρυσή Αυγή 125. Στα παλιά κόμματα. Στο ποτάμι 275. Το ποτάμι. Ναι, δηλαδή σας δίνουμε και εσάς που φύγατε μήπως. Ο κύριος Φονταράκης είναι σπουδαίος άνθρωπος. Τον σέβομαι, είναι υγιής στις απόψεις. Δεν ξέρω το σύστημα, δηλαδή υπάρχει και στις παλιές. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, υλικά πρώτης ανάγκης στο στρατό. Ναι. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι επίκαιρο, είναι αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Το πρώτο και σοβαρό πράγμα. Διαρκώς επίκαιρο. Δεν φροντίζουν λοιπόν αυτοί. Να προστατεύσουν τον κόσμο, να ενθαρρύνουν τον κόσμο, τους νεούς να κάνουν παιδιά. Και φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να φτάσει το γάλα των βρεφών 200% παραπάνω από τους... 213%. Δεν μπορούσε κάποιοι υπουργοί, κάποιοι υπεύθυνοι να πούνε, πού πάτε στις μεγάλες εταιρείες. Και μετά, αυτό είναι βέβαια για μένα κάτι το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω τι γίνεται. Γιατί δεν φτιάχνετε τώρα, τόσα γάλατα έχουμε μια βιομηχανία να φτιάχνει παιδικές τροφές. Όχι, γιατί ξέρεις τι, επειδή ακούω πάρα πολλούς να μιλάνε για το δημογραφικό και όλοι αποδέχονται ότι είναι, θα έπρεπε να είναι το νούμερο ένα θέμα που μας απασχολεί. Κανένας όμως δεν απαντάει στα ερωτήματα. Πώς δύο νέα παιδιά θα κάνουν σπίτι και θα μεγαλώσουν έστω ένα παιδί, εκεί έχουμε φτάσει, με 213% πάνω το άκουσα αυτό το νούμερο. Οι περσινές γεννήσεις είναι 75.921. Mm. Οι θάνατοι είναι 139.921. Ναι. Και είναι, οι γεννήσεις είναι λιγότερες από το 2022. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Πρέπει να κόψουν από παντού, να δώσουν εκεί. Ναι. Μπαίνουμε προς βαθμία συρρήκνωση του ελληνισμού. Το μπαίνουμε. Θα χρησιμοποιήσω μια φράση που μου είπε ο συνάδελφος του Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος. Ναι. Ότι υπάρχει ένα κίνδυνος να γίνουμε ένα έθνος διασποράς. Έτσι, βέβαια. Εάν δεις τα κοινωνικά δίκτυα, σε αυτά που κυκλοφορούν, τα TikTok και τα λοιπά, βίντεο από νέα παιδιά Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, που περιγράφουν πώς ζουν, τις συνθήκες που βρήκαν εκεί. Από τη μία χαίρεσαι γιατί τα παιδιά χτίζουν μια ζωή, αλλά από την άλλη τρομάζεις, γιατί βγαίνοντας το παιδί έξω και κάνοντας τη σύγκριση. Λείπει το δυναμικό. Ποιος θα μείνει εδώ, ναι. Λείπει το δυναμικό. Εδώ έχουμε φραπέδες. Ναι. Η αύξηση των καφέ στην Ελλάδα είναι φοβερή. Καφέ και οικοδομή πολύ, την οποία δεν ξέρω ποιος θα αγοράζει τόσα σπίτια. Μου λένε ότι ξένοι πολύ. Αλλά λοιπόν, δεν είναι ανάπτυξη αυτό το πράγμα, δεν είναι παραγωγική διαδικασία. Δεν... Έχω και δύο άλλα θέματα να συζητήσουμε για να τελειώνουμε, γιατί σε κούρασα. Έχουμε τις κρίσεις. Κρίσεις των ανωτάτων, της ανωτάτης ηγεσίας. Το πράγμα τσουλάει ήρεμα από τα Χριστούγεννα. Ναι. Τις προαγωγές αυτή τη στιγμή τις κάνουν τα κανάλια. Οι μεγάλοι, τα ΜΜΕ, τα μεγάλα, φωτογραφίες, ναι. εκείνος αποστατεύεται, εκείνος θα γίνει. Οι αξιωματικοί πάνω σε επιτελή έχουν αφήσει τους στυλούς, τα στυλό επάνω εκεί και περιμένουν. Και υπάρχουν οι αξιωματικοί ανώτατοι, άριστοι, οι οποίοι βλέπουν τους κατωτέρους τους να τους κοιτάνε έτσι. Άντε πότε θα φύγεις, δεν θα φύγεις, θα φύγεις, δεν θα φύγεις. Αυτό έπρεπε να έχει τελειώσει ήδη. Δεν θα έπρεπε η λογική, ειδικά για μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει τα γνωστά θέματα, δεν θα έπρεπε ο νέος αρχηγός να ενημερώνεται, ξέρω, από το Δεκέμβριο, ένα παράδειγμα, και να αναλαμβάνει επισήμως τον Ιανουάριο, αυτό να βλέπει τι θέματα υπάρχουν. Γίνεται παντού. Ναι. Και πέραν αυτού, το θέμα των προαγωγών της εξελίξεως των αξιωματικών στις ένοπλες δυνάμεις, στις ξένες χώρες. Καλά, εκεί πρέπει να γράψει βιβλίο. Είναι τελευταία σελίδα. Εκεί πρέπει να γράψει βιβλίο για τις προαγωγές. Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή ποιος θα γίνει, γιατί δεν ενδιαφέρει. Εδώ λοιπόν το έχουν προσπαθεί. Θα γίνει αρχηγός εκείνος και εκείνος είναι ξάλαβο το τάδε. Και ο ξέρεις ο Χ μεγάλος οικονομικός παράγων έχει προσθεθεί. Δεν ξέρεις τι γίνεται να τρέψει. Νομίζω το έχεις γράψει και εσύ. Δεν θα ήταν λογικό. Εδώ περνάει ο διοικητής του τελευταίου οργανισμού από τη Βουλή για να εγκριθεί, υποτίθεται. Δεν θα πρέπει οι αρχηγοί να περνάνε
από τη Βουλή, όχι για να δώσουν εξετάσεις προς Θεού, για να καταθέσουν τους στόχους τους και το όραμά τους. Οπότε στο τέλος της θητείας τους να κρυθούν από αυτά που είχαν. Βέβαια. Εδώ περιμένουμε τα προγράμματα τους. Τελευταία ώρα τα τηλέφωνα. Μην νομίζεις ότι άμα βάλουν ένα πρόγραμμα, μετά έρχεται ένας υπουργός όπως είναι τώρα ο κ. Δένδια και ο καλός ή κακός, εγώ δεν είμαι υπουργός, και λέει καταργείται εκείνο που είπες εσύ. Καταργείται το άλλο. Αυτά πρέπει να έχουν μια συνέχεια τα πράγματα. Μια συνέχεια. Εντάξει, θα πρέπει τώρα να πούμε και κάτι για τους στρατιωτικούς. Όταν γίνεις αρχηγός, έχεις πάρει τα πάντα. Ναι. Άρα έχεις τη δυνατότητα να μιλήσεις. Βέβαια. Να παραιτηθείς. Βέβαια. Δεν θα περιμένεις κάτι άλλο. Βέβαια, τώρα έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο. Μετά από τον κύριο Αποστολάκη και τον κύριο Στεφανή, κάπου νομίζω θεωρείται περίπου δεδομένο ότι πρέπει όταν φεύγεις από αρχηγός κάτι να σε κάνουν. Ναι, είναι ναι. Η προσδοκία. Η προσδοκία. Προσδοκία. Εγώ τους νιώθω, τους ξέρω. Ναι. Είναι το σόι μου. Λοιπόν, ότι ναι, σου λέει έγινα αρχηγός υγείας. Μήπως γίνω αγεθά. Κάνουμε εδώ τις κινήσεις. Να, μέχρι εκεί εντάξει μετά, το καταλάβω. Μήπως θα αναλάβω υφυπουργός μετά. Μήπως με βάλει υπηρικός συγκοινωνιών. Ενώ πρέπει να παραμένουν εκεί. Ναι, έγινες αρχηγός, δηλαδή τα έχεις πάρει όλα. Τα έχεις πάρει όλα. Και φτάνει σε στιγμή να λες, όταν σου λέει ο άλλος, ξέρεις, θα σου πάρουμε εμείς αυτό το δικαίωμα που έχεις, κύριε, να διορίζεις εκείνους αυτούς στη ηγεσία ναι. Και θα το έχει ο άλλος, να πει, εγώ παρετούμε. Ναι. Θα θυμηθώ τον αγαπητό φίλο τον Ζαζά, ο οποίος του τα κόλλησε στη μούρη. Έτσι, και γι' αυτό είναι αξιοσέβαστος. Ο Χριστίδης ο Ναύαρχος μίλησε δημόσια εν ενεργεία. Είναι, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση ότι οι αρχηγοί. Δεν ισχύει παλιά αυτό. Έχουμε γνωρίσει αρχηγούς πολύ καλούς. Όταν κάποιος γίνεται αρχηγός, το μόνο νομίζω που τον ενδιαφέρει είναι πλέον η στεροφημία του. Πώς θα το θυμάται ο κόσμος που διοίκησε. Και όχι απλή η στεροφημία με παραπατζούν, παραπατζούν. Ναι, όχι. Με έργα βιτρίνας. Ουσία. Ναι. Με ουσίας. Έτσι. Λοιπόν, θα τελειώσω με ένα άλλο το οποίο με έχει ενοχλήσει. Μιλάμε για τις γερμανικές επαναρθώσεις. Ναι. Από το 45 και μετά. Μας είχε το εμφύλιο κλπ. Πέρασαν 80 χρόνια από τον πόλεμο. Η χώρα υπέφερε τα πάντα από τους Ναζί. Καταστροφές, εκτελέσεις, καταστροφές. Και φτάσαμε σε σημείο πάρη, είσαι μικρός και δεν το ξέρεις. Ότι τα ίδια τρένα που μετέφεραν στον Ντάχαου και στο Άουσβιτς και στην Τρεμπλίνκα τους συμπατριώτες μας, Εβραίους, κομμουνιστές, αριστερούς, τζίψεις, τσιγκάνους, τα ίδια τρένα μετά μετέφεραν εργάτες να πάνε να δουλέψουν τις βρώμικες δουλειές των Γερμανών. Ναι. Έτσι. Θες αυτό το σημείο και εκείνο που με εξέπληξε και οργίστηκα είναι ότι προχτές βρήκα μια ανακοίνωση του κυρίου Δένδια, ο οποίος είπε επιλέξει τα εξής. Ως προς το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι που επανειλημμένως έχω πει και ως Υπουργός των Εξωτερικών. Το ζήτημα για την ελληνική κυβέρνηση παραμένει απολύτως ανοιχτό. Είναι θέμα ηθικό, νομικό και υπαρκτό. Εγώ προσβάλλομαι για κάτι. Όταν κάθε πολιτικός με θεωρεί λωτοφάγο, με θεωρεί ηλίθιο, με θεωρεί μαμελούκο και με παράγει πράγματα. Τώρα να περιμένω εγώ ότι θα είναι ανοιχτό αυτό το θέμα μετά από 80 χρόνια. Το θέμα αυτό το θάψανε. Δεν ξέρω τι πολιτικές ευθύνες υπήρχαν για τις σκοπιμότητες, το ένα το άλλο, τα δάνεια κλπ. Δεν ξέρω. Αλλά να επαναλαμβάνετε ότι είναι ανοιχτό. Ο ανοιχτός. Πρέπει μια στιγμή να βγει κάποιος και να πει δυστυχώς. Χάσαμε. Αδρανήσαμε. Ναι. Χάσαμε. Ποιες γερμανικές επαναρθώσεις. Δεν φτάνει ούτε οι γερμανικές επαναρθώσεις. Οι Γερμανοί επανήλθαν, έφεραν εδώ εταιρείες και δεύτερα έφεραν εταιρείες που εκμαύριζαν τους Έλληνες πολιτικούς. Θυμάστε τώρα που βγαίναν τα πακέτα από τη Siemens στα κόμματα. Και μετά αυτούς που εκμαύριζαν και του δίνανε και τα τολμούσαν να πούνε θέλουμε τα λεφτά μας οι Γερμανοί. Όχι, ωραία πέρασαμε εδώ πέρα. Λοιπόν. Έχουμε να πούμε και άλλα πολλά, τώρα και να τελειώσουμε. Και έχεις να γράψεις και πάρα πολλά από την καταστροφή. Θα σου φέρω τώρα. Την άλλη εβδομάδα θα πάρεις ένα γράμμα. Ένα γράμμα. Αλλά
Αυτό με ενοχλεί. Και ο κύριος Δένδιας βέβαια, δεν ξεφράσει την προσωπική του άποψη, αυτή είναι η γραμμή της κυβέρνησης. Εμείς διεκδικούμε. Πού διεκδικείτε, ρε παιδιά? Από ποιον διεκδικείτε? Σωστά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δρόμο, δεν υπάρχει οδός, που έλεγε ο Καβάφης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ που με ανέχεσαι, αλλά την άλλη φορά έχω ένα προσωπικό μακιγέρε. Εννοείται. Θα φέρω τη γυναίκα μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.